πράγματα που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα και υπάρχουν, ανεξάρτητα αν κάποιοι πιστεύουν ότι είναι υπερδιωγγωμένος, πρέπει να ακολουθήσεις αυτή την τακτική, διότι σήμερα δεν έχεις και τη δυνατότητα να προσλάβεις προσωπικό λόγω του κανόνα 1 προς 5, 1 προς 4, 1 προς 3 κλπ. Επομένως, αναγκαστικά πρέπει να πας σε αυτή την κατεύθυνση. Να πω ότι εδώ πέρα ίσως οι παρατάσεις να έχουν ένα θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως έπρεπε να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες ανάγκες των Δήμων και οι οποίες ήταν και επιτακτικές ανάγκες. Γι' αυτό το λόγο πήγαμε και, προχωρήσαμε και σε αυτή την κατεύθυνση. Το λέω γιατί έχετε κάνει 3-8 μήνες συμβάσεις. Αναγκαστικά τώρα η λογική είναι ότι θα πάμε σε κάποιες δίμηνες συμβάσεις προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του καλοκαιριού, ιδίως και μια που αναφερθήκατε. Με τους ίδιους εργαζόμενους. Με τους ίδιους εργαζόμενους. Γιατί δεν το δέχονται αυτό, γι' αυτό. Με τους ίδιους εργαζόμενους. Και από εκεί και πέρα θα γίνει προκήρυξη για 8 μήνες συμβάσεις προκειμένου να για καλυφθούν. Για 8 μήνες ή για μόνιμες θέσεις από εκεί και πέρα. Θα δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε και μόνιμες θέσεις. Κάποιες 8 μήνες, κάποιες μόνιμες. Αναλόγως με τον κανόνα. Σας κατηγορεί όμως. Κοιτάξτε. Το συνδικάτο σας κατηγορεί ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία βρίσκεται στην πραγματικότητα και μια πολιτική που θα οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση των. Της αποκομιδής των σκουπιδιών, της όλη διαδικασία. Να σας πω τώρα κάτι, επειδή έχουμε δείξει δείγματα γραφής. Ιδιωτικοποίηση, οι άνθρωποι είναι κρατιστές. Έχουμε δείξει δείγματα γραφής. Για παράδειγμα, στην καθαριότητα στα νοσοκομεία. Και διώξαμε τους εργολάβους. Και φέραμε τις καθαρίστριες με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Και κερδίσαμε λεφτά για τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Άρα εμείς δεν πάμε σε καμία ιδιωτικοποίηση. Αν τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για ιδιωτικοποίηση, η Νέα Δημοκρατία είναι πιο σαφής αυτό. Έχει κερδίσει άποψη, έχει προχωρήσει, άνοιξε το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση, για να μην ξεχνάμε. Ότι είχε ανοίξει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση και υπάρχουν δήμοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι έχουν πάει σε ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Πριν πάμε εκεί, κύριε Υπουργέ, είναι μακριά η Νέα Δημοκρατία, δεν το ανοίξαμε εμείς. Αυτό μπορεί να είναι μακριά σενάριο. Εγώ λέω με τους εργαζόμενους σήμερα, αυτοί οι 10.012 πώς είναι, θα χάσουν τη δουλειά τους και θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Αυτή είναι η αγωνία των ανθρώπων. Αυτό που πρέπει να δούμε και θα διερευνηθεί τις επόμενες μέρες από τους αρμόδιους υπουργούς, από όσο γνωρίζω, είναι κατά πόσο θα μπορέσουμε να μοριοδοτήσουμε την προϋπηρεσία σε ένα τέτοιο βαθμό που να ισοφαρίζει, γιατί όπως γνωρίζετε, επειδή είναι και τέτοιες οι θέσεις, δεν είναι θέσεις επιστημονικού προσωπικού, είναι θέσεις ΥΕ και ΔΕΛΤΑΕΕΕΕΕΕΕΕΕ, εκεί πέρα υπάρχουν πολύ σαφώς τα κοινωνικά κριτήρια και η ανεργία. Μάλιστα, σωστά. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να μοριοδοτήσεις περισσότερο την. Κύριε Παναγιώτοπουλε, πείτε μας και τη δική σας άποψη. Μισό λεπτό πριν μιλήσετε, επειδή έχουν έρθει μερικά ερωτήματα προφανώς, δεν παρακολούθησαν φίλοι την προηγούμενη συζήτηση. Έχει ληφθεί απόφαση και αναμένεται εντός των. Ίσως και εντός της σήμερα, αλλά τις επόμενες μέρες να ξεκλειδώσει το σύστημα. Όσοι πληρώσουν, όσοι έχουν ανασφάλιστα οχήματα και τους έχει έρθει το πρόστιμο, εάν πληρώσουν το ασφάλιστρο μέχρι 14 Ιουλίου, δεν θα πληρώσουν να το πρόστιμο. Να κάνω μια επισήμανση εδώ πέρα. Παρακαλώ να κάνετε. Απλώς να ενημερώσουμε για να το ξέρουν. Δεν έχει ξεκλειδώσει ακόμα το σύστημα. Να είναι σαφές όμως κάτι. Επίσης, μισό λεπτό, κύριε Σαντορίνη, το ίδιο ισχύει και για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν οι άνθρωποι και επομένως δεν μπορούν. Και δεν θέλω να πληρώσω και κανένα πρόστιμο εξ αυτού. Μπορούν να πάνε να καταθέσουν τις φυλακίδες μέχρι τις 14. Έτσι. Διότι στις 14 θα ξαναγίνει έλεγχος. Ξανανοίξει το σύστημα και θα σε τσεκάρει. Θα φτιάξει καινούργια λίστα. Και μετά τελείωσε. Και να προσέξουμε κάτι. Θα μου επιτρέψετε, αυτό είναι μια επισήμανση πολύ χρηστική. Από την επόμενη μέρα, όποτε γίνεται έλεγχος, θα μπαίνει αυτόματα το πρόστιμο. Που σημαίνει ότι δεν ασφαλίστηκε σήμερα. Ξεκαλείωσε. Πρέπει να είσαι διαρκώς ασφαλισμένος. Σαφές. Γιατί μπορεί να πέσει την ημέρα που θα γίνει ο έλεγχος και να το φάσει το πρόστιμο και τότε δεν θα υπάρχουν παρατάσεις. Σωστά. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Για να δούμε τη δική σας πρόταση. Διότι είναι και ένα θέμα που τραβάει χρόνια, έτσι. Συμβασιούχοι. Να φορτώνουμε μόνο σε αυτούς. Εκτιμώ ότι για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση δημιούργησε μια υπερβολική προσδοκία σε μια ομάδα εργαζομένων